Πρώτο κρατάμε το αποτέλεσμα, έτσι, για ένα παιχνίδι κυπέλλου που είναι διπλά τα μάτς και μετράει και η λεπτομέρεια ακόμα και τα γκολ τα εκτός, γιατί ισχύουν εδώ στο κύπελλο το δικό μας. Εμείς ήρθαμε εδώ για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα και όπως μας ήρθε να μπορέσουμε να κλειδώσουμε και την πρόκριση από το πρώτο μάτς. Βέβαια δεν έχει τελειώσει κάτι, έτσι, και ο αντίπαλος είναι καλός και στο δεύτερο το παιχνίδι μπορεί να είναι και κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Εντάξει, αυτό κρατάμε, το πρώτο βήμα. Ο σκοπός μας ήταν από τη στιγμή που φτάσαμε στους 4 να μπορέσουμε να πάμε ένα τελικό σε μια γιορτή. Αν τα καταφέρουμε, που πιστεύω θα τα καταφέρουμε, θα είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Μετά από... Γιατί πριν κάποια χρόνια είχε πάει στο κύπελλο και ήταν κοροναγράμμα. Τουλάχιστον να παιχτεί μέσα στο κύπελλο. Αυτό είναι ο σκοπός, ο δικός μας και ο στόχος. Σάβα Σαϊβάζ, προπονητής του Κοσμίου. Σάβα, τι κρατάς από το ματς και τι αφήνεις? Καταρχήν, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Ναι. Μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κοσμίου. Καταρχήν, δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να διεκδικούμε την παραμονή μας σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό που κρατάω όμως από το σημερινό παιχνίδι είναι ότι αυτή την ενέργεια που έδειξαν οι παίκτες μου, αν το είχαν δείξει και το δείξουν στη συνέχεια στα υπόλοιπα μάτς, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό κρατάω. Ήταν σίγουρα παίζαμε με ένα καλύτερο αντίπαλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθείς να κρατήσεις όσο μπορείς και όπως το πήγαμε μέχρι ένα μεγάλο διάστημα το 0 πίσω και ό,τι μπορούμε να κλέψουμε μπροστά. Είχαμε και εμείς τις φάσεις μας. Σίγουρα όμως παίζαμε μια πιο ποιοτική ομάδα και όπως έγινε στο τέλος, γιατί σε αυτά τα μάτια μετά καταραίες και λίγο, γι' αυτό ήρθε και το δεύτερο γκολ. Δικαιότατο το αποτέλεσμα. Μας μένει άλλο ένα παιχνίδι που θα το δούμε με διαφορετικό μάτι, γιατί πλέον όλα μας τα φόντα θα τα δείξουμε για να παραμείνουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είναι άδικο για αυτήν την ομάδα και για τα παιδιά είναι άδικο, αλλά και για την ιστορία του χωριού. Να ευχηθώ καλό τελικό, γιατί είναι δύσκολο να τραπεί ένα τέτοιο μάτς, αλλά και όπως είπα θα το δούμε διαφορετικά τον επαναληπτικό. Καλό τελικό, καλή συνέχεια για την ομάδα της Δόξα Κρατινής. Και ότι καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.